λαζάνια με μοσχαράκι στο φούρνο και μπεσαμέλ. Παναγία μου, μία συνταγή πραγματικά πολύ εύκολη για να τη φτιάξετε. Σε μόλις 5 λεπτά διαδικασία, εγώ τη διαδικασία μετράω, όχι τα πισίματα, τα λαζάνια θα είναι έτοιμα. Από εκεί πέρα χρειάζεται λίγο ψήσιμο, αλλά δεν μας πειράζει γιατί περιμένουμε το φούρνο, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας και να ξεκινήσουμε. Για τα λαζάνια με κρέας θα χρειαστούμε για τη γέμιση ένα καρότο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία κόκκινη πιπεριά, 2 κιλά μοσχάρι, σπάλα, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού ρίγανη, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 200 γραμμάρια ζωμό βοδινού, 3 με 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 18 φύλλα λαζάνια, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 350 γραμμάρια φέτα και 1/4 από ένα ματσάκι μαϊντανό. Για την μπεσαμέλ, 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 λίτρο γάλα, 1 πρέζα μοσχοκάριδο, 2 κρόκους από μεσαία αυγά, 100 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, ρίγανη. Πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κρεατάκι μας. Παναγία μου, τι ωραία σπάλα που είναι αυτή. Που χρειαζόμαστε σπάλα για τη συνταγή. Και χρειάζομαι τυχύτερα ταχύτητας μπροστά μου, γιατί ουσιαστικά δεν θα σοτάρουμε τίποτα. Θα τα ρίξουμε όλα μπλουμ μέσα κατευθείαν και η συνταγή είναι πανευκολή. Χρειαζόμαστε ένα μεγάλο καρότο ή 2-3 μικρότερα. Καρότο μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε και λαχανικά μπορείτε να βάλετε όσο θέλετε. Απλά πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε λαχανικά, γιατί όντως όλα αυτά τα φαγητά χρειάζονται λαχανικά για να γίνουν ακόμα πιο νόστιμα. Λοιπόν, κόψτε έτσι μεγάλα κομμάτια τα καρότα. Θέλω να κάνω τη συνταγή όσο πιο εύκολη γίνεται για όλους σας. Οπότε κοιτάξτε εδώ. Όλα θα τα ρίξω μέσα στη χύτρα ταχύτητας και ουσιαστικά όλα θα γίνουν στον αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, το κρεμμύδι το ίδιο. Μεγάλα κομμάτια εδώ. Εδώ και εδώ. Μία σκελίδα σκόρδο. Μεγάλα κομμάτια και αυτό μέσα. Μία πιπεριά κόκκινη. Δεν θέλουμε τα σπόρια. Κόψτε και την πιπεριά εδώ. Μεγάλα κομμάτια. Και εδώ δεν μας πειράζει, ούτως αλλιώς θα λιώσουν τα λαχανικά μας. Θα κάνουμε γέμιση με όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα. Οπότε δεν μας απασχολεί καθόλου μα καθόλου το σχήμα τους. Και έχω 2 κιλά σπάλα, θα κόψω σε μικρά κομμάτια εδώ. Και για ακόμα μία φορά, τι λέμε εδώ πέρα Δημήτρη, όταν παίρνουμε κρέας, τι προτιμάμε πάντα? Μπράβο. Προτιμάμε να το κόβουμε μόνοι μας, παραμένει το κρέας μας πολύ πιο φρέσκο, κρατάει περισσότερο γεύση. Οπότε πάντα. Για μένα να κόβετε το κρεατάκι μόνοι σας. Σε περίπτωση που δείτε ότι το μαχαίρι έχει στομώσει, μία κίνηση κάνουμε. 1, 2. Καθαρίζει το μαχαίρι, γιατί το μαχαίρι δεν το ακονίζουμε, το καθαρίζουμε. Γίνεται ξηράφι ξανά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ και εδώ, μικρά κομματάκια μέσα. Τώρα, ρίχνουμε και το κρέας μας μέσα. Εδώ. Και ήρθε η ώρα να προσθέσουμε όλα τα υπόλοιπα μας υλικά. Λίγο ζάχαρη. Λίγο ρίγανη, την ντομάτα μας. Άμα έχετε φρέσκια ντοματούλα και είναι καλή, θα βάλετε φρέσκια ντομάτα. Και βέβαια το ζωμό μας. Εδώ. Τώρα, οπωσδήποτε πρέπει να βάλουμε αλατοπίπερο και ελαιόλαδο. Και όταν λέω πρέπει να βάλουμε αλατοπίπερο, έχω 2 κιλά κρέας μέσα, οπότε δεν θέλω να το λυπηθείτε. Ρίξτε αλάτι εδώ. Τώρα, αν θέλετε να βάλετε λίγο λιγότερο τώρα και να προσθέσετε στο τέλος, μπορείτε. Εγώ έχω την εμπειρία να καταλάβω πόσο αλάτι χρειάζεται το φαγητό. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Θα βάλω και πιπέρι και δεν θα το λυπηθώ πάλι. Είναι πιπέρι, θα ψηθεί μαζί με το κρέας, μαζί με όλα τα λαχανικά. Πραγματικά θα λιώσει το κρέας, θα πάει και το πιπέρι μέσα και όντως αυτές οι μικρές λεπτομέρειες είναι που κάνει τη διαφορά. Τώρα, επίσης, λαδάκι. Χρειαζόμαστε λαδάκι, ελαιόλαδο για να μυρίσει το φαγητό μας λάδι. Επειδή δεν τηγανίζεται το λάδι, ψήνουμε στη χύτρα ταχύτητας, το λάδι θα κρατήσει το άρωμά του και ουσιαστικά θα αρωματίσει και το φαγητό μας. Θέλουμε περίπου 3-4 κουταλιές σούπας λάδι, καλής ποιότητας, και ήρθε η ώρα για το ψήσουμε. Έτσι όπως είναι, μεταφέρουμε τη χύτρα μας στη φωτιά. Κλείνουμε το καπάκι, βάζουμε στην ένδειξη 2
Ανοίγουμε τη φωτιά μας εδώ και τώρα πρέπει να περιμένουμε. Μόλις η θερμοκρασία φτάσει σχεδόν στο επίπεδο που χρειάζεται για να ξεκινήσει το μαγείρεμα, η βαλβίδα θα δείξει το κίτρινο χρώμα. Σε εκείνο το σημείο αρχίζουμε να χρονομετρούμε. Από εκείνο το σημείο και μετά χρονομετρούμε. Μόλις η βαλβίδα δείξει το πράσινο χρώμα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε για 40 περίπου λεπτά. Στο πράσινο σημείο της βαλβίδας 40 λεπτά. Τώρα δεν μετράμε καθόλου χρόνο. Μέχρι που να πάει στο κίτρινο σημείο και από το κίτρινο σημείο και μετά μετράμε το χρόνο μας. Σε 40 λεπτά το κρεατάκι μας θα είναι έτοιμο και θα συνεχίσουμε τη διαδικασία για τα λαζάνια. Και μόλις είναι έτοιμο το κρέας μας, γυρνάμε τη βαλβίδα από συμπίεσης, εδώ. Πολύ απλά να φύγει όλος ο ατμός. Τέλεια. Και να σας πω ότι οι χρόνοι μαγειρέματος μειώνονται ως και 70% με τη ταχύτητα. Καταλαβαίνετε πως όλο αυτό το κρέας δεν θα μπορούσαμε να το μαγειρέψουμε σε μόλις 40 λεπτά. Χρειαζόταν πολύ περισσότερο χρόνο και έτσι κερδίσαμε χρόνο για να κάνουμε το φαγητό μας πεντανόστιμο και πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα, κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι, αδειάζουμε το κρέας μας εδώ σε ένα ταψάκι για να βοηθήσουμε λίγο να κρυώσει. Αλλά ο βασικός λόγος που κάνουμε αυτή τη διαδικασία είναι γιατί θέλουμε να σπάσουμε το κρέας μας. Οπότε πάρτε δύο πυρουνάκια εδώ και έτσι όπως είναι τώρα μαλακό και καυτό, πάρτε. Αυτό έχει κάνει χύτρα. Έχει κάνει πραγματικά το κρεατάκι μας βούτυρο. Κοιτάξτε εδώ. Απλά το ακουμπάς και το κρέας διαλύεται. Καλά τώρα μου έχει τρέξει λίγο τα σάγια. Οπότε, κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και όπως βλέπετε, κρατάω το κρέας μου μέσα που στο ζουμί. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο παραμένει ζουμερό, παραμένει ωραίο. Τώρα, χρειάζομαι ένα πυρήμαχο σκεύος 25x30 εκατοστά και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τα λαζάνια μας. Λοιπόν, τέλεια. Τρελαίνομαι για αυτή τη διαδικασία. Λίγο λαδάκι, εδώ. Και παίρνουμε να βάλουμε την πρώτη στρώση από λαζάνια. Θα βάλω 1, 2, 3, 4. 5, 6. Τέλεια. Ήρθε η ώρα να βάλω το 1/3 από το κρέας μου πάνω από τα λαζάνια. Εδώ. Θα βάλω το 1/3, μία στρώση από κρέας. Επειδή θα βάλουμε 3 στρώσεις από λαζάνια, φροντίστε να χωρίσετε σωστά το κρέας. Εδώ και εδώ. Και εδώ. Όπως βλέπετε, έχω κρατήσει το κρέας μου μαζί με το ζουμάκι, γιατί αυτό το ζουμάκι ουσιαστικά είναι αυτό που θα ψήσει τα λαζάνια μας. Άμα δεν βάλουμε ζουμάκι σε αυτό το σημείο, τότε τα λαζάνια μας θα μείνουν άψητα. Το πιο σημαντικό σε αυτές τις συνταγές είναι να φροντίζουμε πάντα στα λαζάνια να έχει αρκετή υγρασία. Τώρα, έχω λίγο φέτα, θα σπάσω από πάνω, εδώ. Και λίγο μαϊντανό για το χρώμα και πάμε στην επόμενη στρώση από λαζάνια. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λαζάνι, 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 άλλο 1/3 από τη γέμιση μου, εδώ. Εντάξει, έχει και τα λαχανικά μέσα, έχει και το κρέας, έχει όλα αυτά τα καλούδια, Παναγία μου. Είναι συγκλονιστικό. Εδώ. Και μαντέψτε. Φέτα. Λίγο ακόμα. Μαϊντανός. Και πάμε για την επόμενη στρώση από τα λαζάνια. Ξανά. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Και πάμε τώρα να ρίξουμε όλο το κρέας μας από πάνω. Εδώ. Και το υπόλοιπο κρέας από πάνω, εδώ. Και τώρα η εξής ερώτηση. Όλο αυτό το ζουμάκι που έχει μείνει στο ταψί, τι το κάνουμε, το πετάμε? Όχι βέβαια. Εδώ πέρα είναι όλο το μυστικό της συνταγής. Άμα δεν βάλετε αυτό το ζουμί τώρα στο φαγητό σας, ουσιαστικά αυτό που θα πετύχετε είναι να έχετε ομάλα λαζάνια στο τέλος. Οπότε, όλο αυτό το ζουμί το ρίχνουμε από πάνω, εδώ. Δεν αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο. Απλώνουμε το κρέας μας καλά, εδώ και εδώ. Να πάει παντού. Και πάμε να ρίξουμε την τελευταία δόση από φέτα. Μαϊντανό.
Και τώρα αφήνω το φαγητό μου στην άκρη και πάω κατευθείαν στην πεσαμέλ. Χρειάζομαι μία κατσαρολίτσα πάνω στη φωτιά. Το έχουμε δείξει άπειρες φορές πώς γίνεται μία πεσαμέλ. Για να φτιάξουμε πεσαμέλ χρειαζόμαστε αλεύρι, γάλα και βούτυρο. Ρίχνουμε πάντα το βουτυράκι στην αρχή. Καλά, πεσαμέλ γίνεται και με ελαιόλαδο, η αλήθεια είναι. Αλλά με το βούτυρο είναι η πραγματική της εκδοχή. Και έχω το γάλα μου. Και καλό θα ήταν το γάλα να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, να μην είναι παγωμένο. Γιατί γενικά δίνει μεγάλη διάρκεια στη διαδικασία. Εμείς θέλουμε να γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε όσο πιο ζεστό το γάλα, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει η πεσαμέλ μας. Οπότε τώρα περιμένουμε να λιώσει λίγο το βούτυρο. Εδώ. Και γιατί την πεσαμέλ την έκανε τελευταία στιγμή? Γιατί την πεσαμέλ θέλω να είναι ρευστή. Να πάει πάνω από το κρέας. Άμα την είχα κάνει πιο πριν, θα είχε σφίξει στην κατσαρόλα. Οπότε δεν θα μπορούσα να την απλώσω καλά. Με το που λιώσει το βούτυρο, ρίξτε μέσα το αλεύρι. Εδώ. Ανακατέψτε. Και έχουμε ετοιμάσει πολύ γρήγορα το λεγόμενο τι φιλεμίτσο. Το ρου. Το ρου δένει οποιαδήποτε υγρασία θέλουμε. Τώρα, σταδιακά προσθέτουμε μέσα το γάλα. Ανακατεύουμε με το που διαλυθεί το γάλα, προσθέτουμε την επόμενη δόση και πάει λέγοντας μέχρι που να βγει βελούδινη και ωραία μπεσαμέλ μας. Στην αρχή θα βγει κάπως έτσι το μείγμα. Μην σας φοβήσει, με το που ρίξετε λίγο ακόμα γάλα θα αρχίσει να αραιώνει μέχρι που να βγει τέλεια η μπεσαμέλ μας. Στο τέλος θα ρίξουμε μέσα και τα αυγά, γιατί θα ρίξουμε δύο κρόκους, οπότε αυτομάτως η μπεσαμέλ μας από μπεσαμέλ θα γίνει κάτι άλλο που λέγεται πως... Μορνέ. Είναι ένα παράγωγο της μπεσαμέλ. Οπότε, όταν προσθέσουμε αυγά και παρμεζάνα μέσα σε μία μπεσαμέλ, γίνεται μορνέ. Ουσιαστικά κάνουμε κάτι καινούριο. Τώρα προσθέτω λίγο ακόμα γάλα και συνεχίζω ακριβώς όλη τη διαδικασία που έκανα πριν. Με το που διαλυθεί, προσθέτω λίγο ακόμα γάλα. Με το που διαλυθεί, προσθέτω λίγο ακόμα γάλα. Και πάει λέγοντας. Θα πάρει περίπου 2-3 λεπτά και μέχρι να είναι έτοιμη η μπεσαμέλ. Υπάρχει βιβλίο μαγειρικής το οποίο είναι φτιαγμένο από λαζάνια. Λέγεται The Real Cookbook και έχει σχεδιαστεί από γερμανικό εκδοτικό οίκο. Το βιβλίο εξηγεί πώς να φτιάξει ο αναγνώστης λαζάνια, με τη διαφορά του σε σχέση με άλλα βιβλία ότι οι σελίδες του είναι το βασικό συστατικό της συνταγής, που όταν ολοκληρωθούν τα βήματά της μπαίνει ολόκληρο στο φούρνο και τρώγεται σαν ένα απόλυτα γκουρμέ ιταλικό πιάτο. Και συνεχίζουμε να ανακατεύουμε μέχρι να δούμε μπουρμπουλίτρες να βγάζει η μπεσαμέλ μας. Οπότε, όση ώρα γίνεται αυτό, να χωρίσω και τους δύο κρόκους. Μόνο τους κρόκους θα βάλουμε, δεν θα βάλουμε ολόκληρα τα αυγά. Μπορείτε να βάλετε και ολόκληρο το αυγό, η αλήθεια είναι, αλλά θα σφίξει πάρα πολύ η μπεσαμέλ. Με τους κρόκους θα γίνει έτσι πιο βελούδινη. Αλλά μπορείτε να βάλετε και ολόκληρα τα αυγά. Εσύ τι θα βάζεις, ολόκληρα ή μόνο κρόκους? Εγώ θα βάζω μόνο κρόκους. Γιατί είσαι γκουρμέ, είσαι premium, το ξέρω. Το έχουμε καταλάβει όλοι εδώ πέρα πόσο premium είσαι. Λοιπόν, αυτό μένει στην άκρη. Η μπεσαμέλ μας είναι έτοιμη, νομίζω βγάζει μπουρμπουλίθρες. Να τι εδώ. Τέλεια. Βγάζει μπουρμπουλίθρες, βγάζει. Κοιτάξτε. Δεν θέλουμε να την παραψήσουμε, ούτως αλλιώς θα ψηθεί μέσα στο φούρνο. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βγάζουμε από τη φωτιά. Και τι είπαμε, για να κάνουμε μορνέ, πρέπει να προσθέσουμε μέσα παρμεζάνα και τους κρόκους μας. Αλλά πριν κάνουμε τη μορνέ, πρέπει να τελειώσουμε την μπεσαμέλ. Η μπεσαμέλ τι άλλο βασικό υλικό έχει? Μπράβο, αγόρι μου. Τι βραβείο να σε δώσω? Είσαι ο γενικός επιμελητής του Kitchen Lab για τον επόμενο μήνα. Συγχαρητήρια. Ρίχνουμε και το μοσχοκάριτο, αλάτι, πιπέρι βέβαια. Καλά τρελαίνουμε την όλη διαδικασία. Και το φαγητό θα βγει μαγικό. Πιπέρι, εγώ βάζω χοντροκομμένο, ξέρω ότι δεν φαίνεται ωραία αισθητικά όταν έχεις χοντροκομμένο πιπέρι, αλλά δεν μου αρέσει να βάζω έτοιμο τριμμένο πιπέρι. Θεωρώ ότι είναι 10 φορές πιο νόστιμο το κανονικό. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο βελούδινη και πόσο ωραία που είναι. Ρίχνουμε μέσα την παρμεζάνα μας, ρίχνουμε μέσα τους κρόκους μας και βουάλα. Ξαφνικά με δύο υλικά, εκεί πέρα που είχαμε μπεσαμέλ, έχουμε ένα καινούριο φαγητό, μία καινούργια συνταγή. Σος μορνέ. Τώρα, ρίχνουμε πάνω την μπεσαμέλ, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, επειδή τη φτιάξαμε τελευταία στιγμή, είναι τόσο ωραία και ρευστή, που όντως θα πάει παντού. Εν τω μεταξύ, επειδή θα ψήσουμε το φαγητό μας στο φούρνο και επειδή βάλαμε τους κρόκους, η μπεσαμέλ μας θα συνεχίσει να σφίγγει και επειδή έχει και την παρμεζάνα, η μπεσαμέλ μας θα συνεχίσει να σφίγγει και επειδή η Παναγία μου είναι σφραγισμένο το φαγητό μας από πάνω με την μπεσαμέλ, τι θα κάνουν όλοι οι υδρατμοί από τη σάλτσα μας? Θα μείνουν μέσα. Και επειδή θα μείνουν μέσα, τι θα κάνουν? Θα ψήσουν τα λαζάνια. Αυτά είναι.
Είναι απλά μαθηματικά η μαγειρική. Σκέφτεσαι τα πάντα. Άμα δεν είχαμε βάλει μπεσαμέλα από πάνω και βάζαμε τα λαζάνια μέσα στο φούρνο, τι θα γινότανε? Όλη η υγρασία θα έφευγε. Δεν θα μπορούσε να μπει μέσα στα λαζάνια, οπότε τα λαζάνια μας θα ήταν άψιστα. Με το που βάλαμε από πάνω την μπεσαμέλα, ουσιαστικά σφραγίσαμε το φαγητό μας, η υγρασία μένει μέσα και ψήνει τα λαζάνια. Τώρα, λίγο παρμεζάνα από πάνω. Καλά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι αυτό το φαγητό δεν είναι για τρία άτομα και για τέσσερα. Είναι να καλέσεις παρέα και να γουστάρεις. Και λίγο πιπεράκι από πάνω. Ακόμα, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς. Δεν χρειάζεται να σκεπάσετε με αλουμινόχαρτο, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ψήσετε για 40 λεπτά, να δέσει το φαγητό μας, να γίνει τέλειο. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οτιδήποτε φαγητό ψήνουμε στο φούρνο και έχει μπεσαμέλα από πάνω, δεν το τρώμε τη στιγμή που το βγάζουμε το φούρνο. Πρέπει να το αφήσουμε να ξεκουραστεί τουλάχιστον 20 λεπτάκια για να κόψουμε μετά ένα ωραίο κομμάτι και να δοκιμάσουμε. Οπότε, σε 40 λεπτά θα είναι έτοιμο. Θα βγάλω. Θα αφήσω να ξεκουραστεί 20-30 λεπτάκια και μετά θα κόψω κομματάρες για να φάμε και να γίνει χαμός. Για τα λαζάνια με κρέας, ξεκινάμε με τη γέμιση. Στη χύτρα ταχύτητας βάζουμε το καρότο κομμένο σε κυβάκια, το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, το σκόρδο ψιλοκομμένο, την πιπεριά σε μεγάλα κομμάτια, το κρέας, τη ζάχαρη, τη ρίγανη, την ντομάτα κονκασέ, το ζωμό, αλάτι, πιπέρι και το ελαιόλαδο. Μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά και κλείνουμε το καπάκι. Βάζουμε τη βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και μόλις αρχίσει να βράζει, σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 40 λεπτά. Αποσυμπιέζουμε τη χύτρα και μεταφέρουμε σε ταψί. Με δύο πιρούνια χωρίζουμε το κρέας και αφήνουμε στην άκρη. Για τη σύνθεση, σε ένα πυρήμαχο ταψί απλώνουμε ελαιόλαδο και κάνουμε μία στρώση από 6 λαζάνια. Βάζουμε το 1 τρίτο από το κρέας, το 1 τρίτο από τη φέτα σπασμένη σε κομμάτια, το 1 τρίτο από το μαϊντανό, καλύπτουμε με άλλα 6 λαζάνια και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τα υπόλοιπα υλικά. Για την μπεσαμέλ, βάζουμε το βούτυρο σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε να λιώσει. Προσθέτουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε με ένα σύρμα μέχρι να απορροφηθεί. Βάζουμε το γάλα σε δόσεις και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να δέσει μπεσαμέλ και να πάρει μία βράση. Αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το μοσχοκάριδο, πιπέρι, αλάτι, τους κρόκους και την παρμεζάνα. Απλώνουμε πάνω από τα λαζάνια, βάζουμε παρμεζάνα τριμμένη, πιπέρι και ψήνουμε για 40 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε μία κομματάρα. Παναγία μου. Και στη συνέχεια, στη μέση, εδώ. Και στη μέση. Άρα θα βγάλουμε 2, 4, 6, 8 γενναίες πλούσιες μερίδες. Δεν είναι καλές 8 μερίδες, φίλε Δημήτρη? Τίμιες. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε και 10, άμα δεν ήμασταν πολύ φαγανοί. Και θα βγάλω ένα υπέροχο κομμάτι από εδώ. Παναγία μου, κοιτάξτε εδώ. Το απόλυτο φαγητό. Κοιτάξτε μέσα πόσο ωραίο που είναι. Το βλέπετε? Έχουμε τον υδατάνθρακα από τα λαζάνια και βέβαια από όλα τα λαχανικά μας και την μπεσαμέλ μας. Έχουμε μπόλικη πρωτεΐνη από το κρέας μας. Έχουμε τα καλά μας λιπαρά από το λαδάκι που έχουμε βάλει. Έχουμε τα πάντα όλα σε ένα κομμάτι. Τίποτα, λίγα μυρωδικά από πάνω. Δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα. Ίσα-ίσα τα μυρωδικά τα βάλουμε για το πιάτο. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ. Και τόσο μα τόσο καλομαγειρεμένο κρέας. Παναγία μου, το φαγητό αυτό δεν υπάρχει. Τώρα, πιρουνάκι. Κοιτάξτε εδώ. Μπεσαμέλ, κρέας και λαζάνια. Και φέτα. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό εδώ το φαγητό, πείτε μου. Ωραία και τα μακαρόνια με κοκκινιστό. Ωραίες και όλες οι κλασικές συνταγές κοκκινιστού. Αλλά νομίζω σήμερα σας έδειξα μια εναλλακτική που δεν την έχετε σκεφτεί. Και είναι ένα κλικ πιο πάνω από όλες αυτές τις συνταγές. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό.